Χαίρετε. Κάντε κάτι να πείτε, κάτι ζεστό. Εγώ πίνω ζεστή σοκολάτα. Και ελάτε να μιλήσουμε μαζί για γυναίκες που αγαπούν όχι πολύ, όπως είχε υποστηρίξει η Ρόπιν Όργουτ στο βιβλίο της γυναίκες που αγαπούν πολύ, αλλά γυναίκες που αγαπούν υπερβολικά. Έχω εδώ μια συγκλονιστική ιστορία, μια κοπέλας 30 χρόνων, η οποία είναι γλαφυρότατη και έρχεται να μας α, 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 πιστοποιήσει ότι η βασική α, αρχή που υποστήριξε η Ρόπιν Όργουτ στο βιβλίο της «Γυναίκες παγαπούν πολύ», ότι οι κόρες των αλκοολικών και άλλων δεινών εθισμένων, κυρίως των αλκοολικών, καταλήγουν να μπαίνουν σε κακοποιητικές σχέσεις, ότι δυστυχώς ισχύει. Θέκλα, αγαπημένη μου, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω για το έργο σου. Συγγνώμη εκ των προτέρων για το μεγάλο μου κείμενο. Είμαι 30 χρονών. Γεννήθηκα στην Αλβανία, αλλά μεγαλώνω στην Ελλάδα από μωρό. Δεν έχω υποστεί μπούλινγκ αυτό καθ' αυτό στο πρόσωπό μου, όμω βίωνα τον ρατσισμό, ακούγοντα από του γύρω μου να υποτιμούν του Αλβανού. Αυτό είναι ένα έμμεσος τρόπο να βιώσει ένα παιδί τον ρατσισμό. Με αποτέλεσμα, μεγαλώνοντα να το κρύβω. Οι γονεί μου, μου λίγου μήνε αφού γεννήθηκα, με άφησα στη γιαγιά μου για να μεταναστεύσουν. Και αφού εγκαταστάθηκα μετά από λίγο, από λίγο πήραν και μένα. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό στη ψυχοσύνθεση μου. Θυμάμαι από μικρή να νιώθω ότι δεν με αγαπούν αρκετά. Το να μείνει ένα παιδί με τους παππούδες και να μείνει μακριά από του γονεί για ένα αρκετά ικανό χρονικό διάστημα. Δηλαδή μπορεί να σε άφησαν και για έξι μήνες και για ένα χρόνο παίζει ρόλο όντω. Παίζει ρόλο στη σύνδεση που έχει το παιδί με τους γονείς του. Και αυτό που λες ότι θυμάμαι από μικρή να νιώθω ότι δεν με αγαπούν αρκετά, είναι μια ένδειξη ότι δεν είχατε καλή σύνδεση. Δηλαδή το... η προσκόλληση σας δεν ήταν ασφαλής προσκόλληση. Η προσκόλληση που είχες μαζί τους δεν ήταν ασφαλής προσκόλληση. Οι γονεί μου νεότεροι ήταν πολύ συντηρητικοί με καταπίεζαν πάρα πολύ στην παιδική μου ηλικία. Αυτό είναι κάτι πολύ αρνητικό για ένα παιδί οι να είναι συντηρητικοί και να το καταπιέζουν. Ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε να είμαι η καλύτερη στο σχολείο για να με αγαπάει. Τεράστιο λάθος. Να πεις στο παιδί σου πρέπει να είσαι ο καλύτερος στο σχολείο για να σε αγαπάω. Τα παιδιά μας τα αγαπάμε ούτω ή άλλως. Είτε είναι καλή στο σχολείο είτε όχι. Είτε μπορούν να είναι καλή στο σχολείο είτε δεν μπορούν να είναι καλή στο σχολείο. Σε όλα ήθελα να είμαι τέλεια. Αυτό είναι πίεση. Έζησα ενδοοικογενειακή βία. Ο πατέρα μου μεθούσε συχνά και χτυπούσε τη μητέρα μου και κάποιε φορέ και μένα και τον αδερφό μου. Ενώ είχε τόσο καλή ψυχή, όταν έπινε δεν ήξερε τι έκανε. Έχω μεγαλώσει με πολύ φόβο και ήθελα να κάνω τα πάντα για να μ' αγαπάνε. Κρατήστε το αυτό. Ήθελα να κάνω τα πάντα για να μ' αγαπάνε. Ποτέ δεν ένιωθα αρκετή. Ζήλευα πολύ και τον αδερφό Αυτά είναι όσα γράφει η φίλη στην αρχή της επιστολής της για την παιδική της ηλικία, τα οποία ένα προς ένα χτίζουν τα κατάλληλα θεμέλια, ώστε αυτή η κοπέλα να εξελιχθεί σε συνεξαρτόμενη προσωπικότητα, που να μπαίνει με ένα φυσικό τρόπο σε κακοποιητικές σχέσεις και να ανέχεται πράγματα, τα οποία δεν θα έπρεπε να ανέχεται. Να αγαπά υπερβολικά. στα 16 γνώρισα ένα παιδί ο οποίος ήταν μεγαλύτερος. 24. Τον ερωτεύτηκα πολύ, όμως ήθελε να κρυβόμαστε γιατί ήταν μεγαλύτερος. Ήταν ο πρώτος μου. Βλεπόμασταν περίπου τρία χρόνια, έλεγε πως μαγαπούσε αγαπούσε, αλλά δεν μπορούσαμε να έχουμε σχέση. Μια μέρα χάθηκε και μετά από λίγο καιρό τον είδαμε άλλη. Αργότερα γύρισε σε μένα και τον συγχώρεσα, όμως σε λίγο δεν άντεξα και το τέλειωσα. Μου πήρε πολύ χρόνο να τον ξεπεράσω. Ήταν και καλά ωραίος και το παλιό παιδό του χωριού. Πιστεύω αυτό με στιγμάτισε. Αυτό μαζί με τα προηγούμενα, μαζί με τον πατέρα σου ο οποίος γράφεις ότι παρόλο που είχε καλή ψυχή έβγαζε βία πάνω σε σένα, στον αδερφό σου και στη μητέρα σου, σε συνδυασμό με το ότι ένιωθες ότι δεν ήσουν από αρκετοί, ότι δεν σε αγαπούσαν αρκετά, όλα αυτά σε στιγμάτισε. Έφυγα για να σπουδάσω και εκεί μου δόθηκε ευκαιρία να ξεφύγω από όλα. Δούλευα από το πρώτο εξάμεινο γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν στις σπουδές μου και μου ζητούσαν να γυρίσω πίσω. Είχα πεισμώσει τόσο πολύ. Ήταν το όνειρο μου να φύγω, δεν θα γύρναγα με τίποτα. Αφού πέρασαν δύο χρόνια στη δουλειά που δούλευα, ερωτεύτηκα ένα συνάδελφο που στην αρχή μας ήταν πολύ καλή φίλη και με στήριζε πολύ. Ήμουν 21 και ήταν 30. Ήταν παντρεμένο από τα 25 του με μια κοπέλα που ήταν μαζί από το Λύκειο και είχε δύο παιδιά. Όταν άρχιζε να με φλερτάρει μεταξύ σοβαρού και αστείου, είχα φρικάρει. Προσπαθούσα να το πάρω στην πλάκα. Τότε πίστευα ότι αυτά δεν συμβαίνουν. Ζούσα στο δικό μου ροζ νεφάκι. Φανταζόμουν έρωτε και λουλουδάκια. Ήμουν πολύ αγνό Είχα την ηθική πάνω απ' όλα. Αγάπη. Αγάπη. Μια μέρα αφού επέμενε με τα στιο αυτό κανένα μήνα, μου είπε ότι όλα αυτά που λέει ήταν νοή. Τότε έπαθα σοκ. Έτρεμα από το άγχος μου. Δεν ήξερα τι μου συνέβαινε. Είχα αρχίσει να τον ερωτεύομαι. Ήταν αναμενόμενο να τον ερωτευτείς, γιατί μεταξύ άλλων ήταν και πατέρας. Ένας παντρεμένος άντρας που σε φλερτάρει εσένα που... Έπασχε από πατέρα, που στην ουσία δεν είχε πατέρα, υποσυνείδητα γίνεται πιο ελκυστικό, χωρί να σημαίνει ότι είναι και κατάλληλο σύντροφο για σένα. Ήταν ρομαντικό, έξυπνο, επαναστατικό πνεύμα, αστείο, γλυκό, μη είχε κερδίσει αφάνταστα. Και οπωσδήποτε συμπεριφερόταν με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να σε κερδίσει. Το λεγόμενο grooming. Όταν θέλει κάποιο να κερδίσει κάποιον άλλον άνθρωπο ερωτικά, του φέρεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εγώ του εξηγούσα πως δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί κάτι και ότι είναι λάθος. Η λογική σου μιλούσε. Μετά από δύο μήνες με πλησίασε αρκετά και έγινε το μοιραίο. Αυτό ήταν, τρελάθηκα. Είχα χάσει το μυαλό μου. Δεν πίστευα ότι μου συνέβαινε εμένα αυτό. Από παιδί προσευχόμουν να γίνω καλός άνθρωπος και ξαφνικά ήμουν ό,τι χειρότερο μπορούσα να φανταστώ. Στην αρχή προσπαθούσα να το τελειώσω και εκείνο με έπειθε ότι απλώ η ζωή είναι άδικη και ότι ήμουν ο έρωτας της ζωής του. Μου αφιέρωνε τραγούδια, ποίηματα, με κοίταζε στα μάτια, έκανε τα πάντα για να με βρει. Με θαύμαζε περιόριστα. Είχα σταματήσει να πιστεύω στο Θεό. Είχε απογοητευτεί. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι η ζωή παίζει τέτοια παιχνίδια. Νόμιζα ότι παντρευόμαστε με τον έρωτα της ζωής μας και δεν γινόταν τελικά, και δεν γινόταν τελικά εγώ και αυτός να τον έχουμε χάσει από μια λάθος επιλογή. Μέκανε να νιώθω η πιο όμορφη του κόσμου όλου. Είχα μάθει να αγαπώ τον εαυτό μου μέσω αυτού. Κοντά του ένιωθα δυνατή. Με στήριζε στα πάντα. Όσο είχε την αγάπη του, ένιωθε δυνατή. Αυτή δεν είναι μία αυθεντική αγάπη του εαυτού μας όταν, ή, όταν έρχεται μέσα από τον έρωτα που μας δείχνει ένας άλλος άνθρωπος. Είναι μια ψευδέστηση της αγάπης του εαυτού μας που όταν αποσύρει τον έρωτα του εκείνος άνθρωπος φεύγει και αυτή. Με στήριζε στα πάντα. Όταν του μίλησα για την καταγωγή μου, γέλασε και μου είπε: Καλά, χαζόησε και γιατί δεν μα το λες τόσο καιρό. Περισσότερο σ' αγαπάω τώρα. Σαφώ το να έχει αλβανική καταγωγή δεν σε κάνει κατώτερο άνθρωπο, αλλά αυτό φαίνεται το χρησιμοποιήσει αυτό την ευαισθησία που έχει εσύ. Μην τυχόν και σε απορρίψει κάποιο λόγω τη αλβανική σου καταγωγή, το χρησιμοποιήσει αυτό για να σε κάνει να το θελήσει περισσότερο ονόμαζε αυτό που είχαμε απόλυτο έρωτα και ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Με τον καιρό, αφού προσπαθούσαμε να το τελειώσουμε, δεν με άφηνε. Άρχιζε να λέει πως θα χωρίσει. Και εκεί ήταν που μας πήρε κάτω βόλτα. Εγώ έκλαιγα κάθε βράδυ που γύριζε σπίτι του. Άρχισαν τα ψέματα, η τσακωμή. Πέρασαν τρία χρόνια. Έλεγε πως δεν μπορεί να αφήσει τα παιδιά του, πως τις λέει να χωρίσουν και εκείνη δεν καταλαβαίνει, τον απειλεί. Ότι μα έχει καταλάβει και φοβάται μην του πάρει τα παιδιά. Φυσικά αυτά δεν ξέρει που σου έλεγε αν ήταν αλήθεια, γιατί δεν ήσουν εκεί μπροστά να δει ακριβώ τι γινόταν. Και κάθε φορά που το τέλειωνα γιατί δεν έκανε τίποτα και μου έλεγε πω. Και κάθε φορά που το τέλειωνα γιατί δεν έκανε τίποτα, μου έλεγε πω θα πεθάνει χωρί εμένα. Έκανε κάτι κρίση, συνέχεια σκοτωνόμαστε. Μια μέρα μου είπε πω εγώ, ενώ είμαι η ζωή του, δεν μπορεί να χωρίσει και θα με αγαπάει για πάντα. Τότε τρελάθηκα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο άνθρωπος αυτός που δεν μπορούσε να ανασένει χωρίς εμένα μ' αφήνει. Μου είχε κολλήσει ότι είχε άλλη, αλλά δεν το πίστευα. Μέχρι που μια μέρα τον ακολουθήσαμε με τους φίλους μου και κατέβηκε από το σπίτι μιας άλλης κοπέλας που δούλευε στην ίδια δουλειά με εμά. Πέχτης ο τύπος. Τότε σκοτωθήκαμε και την άλλη μέρα έφυγα από τη δουλειά. Με παρακαλούσε μήνες, ενώ πονούσα πάρα πολύ, όμως ένιωθα πιο δυνατή από ποτέ και είχα σταθεί στα πόδια μου μετά από όλα αυτά τα δράματα. Βρήκα αμέσως δουλειά και πήρα τα πάνω μου. Η ψυχοθεραπεία μωρό μου έπρεπε να κάνει τότε. Μετά από τρεις μήνες με κατάφερε και γύρισα πίσω για περίπου 8 μήνες. Ήταν σκέτη τρέλα. Δεν τον εμπιστευόμουν καθόλου. Δεν χώριζε, ζούσα μια κόλαση. Αυτός προσπαθούσε συνέχεια να μου δείχνει ότι είναι εδώ για μένα, αλλά εγώ δεν άντεχα. Στην καινούρια δουλειά που δούλευα έκλεινε ένα χρόνο. Ένα από τα αφεντικά μου που ήταν πολύ σοβαρός και έξυπνος, ήταν και αυτός που μου είχε κάνει την πρόταση για δουλειά, άρχισε να με πλησιάζει. Γενικά ήταν πολύ αυστηρό και τελειωμανή. Το φοβούνταν όλοι και εγώ τον θαύμαζα περιόριστα. Φαντάζομαι ήταν και μεγαλύτερο κι αυτό. Δεν περίμενα να με βλέπει ερωτικά άρχισε να μου στέλνει μηνύματα. Και την πρώτη μέρα που μου, που στείλε, ήρθε να με πάρει από τη δουλειά ο παντρεμένο και διάβασε τα μηνύματα. Να προσθέσω ότι ο παντρεμένο, δηλαδή αυτό ο πρώτο, ήταν αρρωστημένα ζηλιάρη. Δεν μ' άφηνε να μιλάω πουθενά, ήμουν ένα χαμογελαστός άνθρωπο και είχα χάσει το χαμόγελό μου. Μου έκανε ψυχολογικό πόλεμο. Μόλι με βρήκε, τα ξέρασα όλα. Ούτε μια στιγμή δεν άντεξαν πω και ενώ εκείνο ισχυριζόταν ότι τα είχε ξεκαθαρίσει με τη γυναίκα του, εκείνη τον έπαιρνε τηλέφωνο και τον έψαχνε. Εκεί τα πήρα και του είπα να φύγει και ότι δεν θέλω να το ξαναδώ. Ήταν γελίο τη στιγμή που μου έκανε σκηνή για αγκόμενο εκείνον, εκείνον να τον ψάχνει μια άλλη γυναίκα. Με κυνηγούσε πολύ καιρό και ταυτόχρονα είχε αρχίσει να με διεκδικεί και ο εργοδότης μου, ο οποίος την χάνει να έχει και αυτό σχέση. Και του ξεκαθάρισε ότι δεν πλέκωσε κάτι τέτοιο γιατί με είχε αρρωστήσει η σχέση που είχα τέσσερα χρόνια με παντρεμένο που πίστευα ότι θα είμαστε μαζί. Και εκείνο ισχυριζόταν πω ο παντρεμένο θα ήταν μια χαρά με τη γυναίκα του, γι' αυτό δε χώριζε. Ενώ εγώ όμω σε θέλω και θα χωρίσω από τη σχέση μου. Μετά πολλά, όντω χώρισε. Η κοπέλα του ενώ με μαζί βρήκε άλλο σπίτι. Γενικά προσπαθούσε να μου δείξει ότι θέλει να είμαστε μαζί, αλλά δεν, να, δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε αμέσω γιατί θα εκτεθούμε. Εγώ, επειδή περίμενα τέσσερα χρόνια τον παντρεμένο, ενθουσιάστηκα από αυτό ο τόσο έξυπνο και σοβαρό άνθρωπο, έκανε κατευθείαν τα πάντα για να είμαστε μαζί. Όλα έδειχναν καλά, αλλά το ένστιχτό μου δεν τον πολύ ήθελε. Παρ' όλα αυτά, συνέχισα. Είχα αρχίσει να ερωτεύομαι. Και σκεφτόμουν ότι από τη στιγμή που μόνο αυτό κατάφερε να κοιτάξω άλλον πέρα από τον παντρεμένο, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί δεν είχα μάθει ότι για στάρ του είναι όταν ήμουν με τον παντρεμένο. Πολύ γρήγορα όμως αποκαλύφθηκε ότι ήταν ό,τι να είναι και αυτός. Έμαθα ότι πήγε με άλλην, δεν το παραδεχόταν, μου είπε ότι βιαστήκαμε πολύ να κάνουμε σχέση και τέτοια και μετά από λίγο τα ξαναβρήκε με την πρώην του. Ωραίος, ωραίος, όλοι τους πολύ ωραίοι. Εκεί νόμιζα πως έβαλε ένα τέλος. Τότε με πήρε κάτω βόλτα. Νομίζω τότε εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα κατάθλιψης. Σημειωτέν ότι ο παντρεμένος μόλις κατάλαβε πως ήμουν μάλλον, τα με μια φίλη μου, η οποία υποτίθεται ότι μα στήριζε και του δύο. Καλή και η φίλη σου, πολύ καλή. Ήταν το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Μέσα σε ένα χρόνο γύρισα ξανά για λίγο στο μαντρεμένο και εκεί συνειδητοποίησα πω είχα κατάθλιψη. Και κατάθλιψη και συνεξάρτηση. Τον άφησα για πάντα. Πέρασαν πέντε χρόνια. Το αφεντικό μπαίνει και βγαίνει στη ζωή μου από τότε. Νομίζω ότι είναι κόλλημα. Βεβαίω είναι κόλλημα. Είναι ένα άνθρωπο ναρκιστή και χειριστικό. Θέλει να γίνονται όλα όπω και όποτε θέλει. Μου δίνει και μου τα παίρνει όλα όποτε θέλει. Έχω γίνει έρμεο. Και πάλι τρελαμένη, ψάχνω σε ποιαν άλλη την πέφτει και σε ποιαν όχι. Τον τελευταίο χρόνο έκανε και παιδάκι με την κοπέλα που υποτίθεται χώρισε τότε. Έτσι, έτσι. Και πάλι τον αφήνω να μπαίνει στη ζωή μου, λες και έχω πάθει ανοσία. Είναι ο μόνος που έχω οποιαδήποτε ερωτική συναισθηματική επαφή και έχω βαλτώσει εκεί. Πριν ένα χρόνο ξεκίνησα ψυχοθεραπεία με ψυχίατρο. Είχα πολλά βουλημικά επεισόδια. Πέρασα άθλια από το 15 στο 19, το 18 η κατάσταση μου είχε ξεφύγει. Ήμουν χάλια, δεν ξέρω πώς τα κατάφερνα και πήγαινα για δουλειά και χαμογελούσα. Παίρνω αντικαταθλιπτικά ένα χρόνο. Έχω ξεπεράσει την κατάθλιψη. Και εδώ και να μην έφυγα από τη δουλειά, γιατί με πήραν σε άλλη πόλη στη δουλειά αναπληρώτρια με βάση το πτυχίο μου. Μπράβο γι' αυτό. Μπράβο. Και μπράβο που πήρε και το πτυχίο σου. Όμω στην πόλη που με πήραν, ετοιμάζει μια δουλειά αυτό και έρχεται συνέχεια. Με φιλοξένησε μέχρι να βρω σπίτι. Εδώ και δύο εβδομάδε του έχω ξεκαθαρίσει ότι τελειώσαμε γιατί δεν θέλω άλλο να ζω έτσι και εύχομαι να το κρατήσω. Εύχομαι να σταματήσω αυτά τα κολλημένα πισωγυρίσματα. Μου καταλαβαίνω ότι είναι άρρωστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θέκλα, που με άκουσε. Αν έχεις τη διάθεση να κάνεις vlog θα μου πολύ χαρούμενη, αν πάλι όχι δεν πειράζει. Να σε καλά για όσα μας δίνεις, σε ανακάλυψα στο πικ της κατάθλιψης, δηλαδή στην, αύξηση της κατάθλιψης και με βοήθησες πάρα πολύ. Χαίρομαι αγάπη μου ας σε βοήθησα. Έτσι πήρα την απόφαση να ζητήσω βοήθεια και ακόμη πιο πολύ να ξεκινήσω αγωγή. Μπράβο, καλά έκανε. Γιατί είχα και εγώ ένα κολλημένο μυαλό και δεν μπορούσα να δεχτώ ότι η βιοχημία του εγκεφάλου μα είναι το Α και το Μ. Συγγνώμη, σε κούρασα, σ' αγαπώ, σου αξίζουν τα καλύτερα και, εμεί εμείς σε αγαπούμε. Να αγαπήσεις και εσύ λίγο τον εαυτό σου όμως, ε. Απάντησα στη φίλη, αγάπη μου λυπούμε πάρα πολύ για όσα πέρασες, πάρα πολύ. Αν ο πατέρας σου δεν ήταν αλκοολικός και αν δεν είχες μεγαλώσει με τόση αυστηρότητα, δεν θα έπεφτε θύμα σε αυτού τους τύπους πιθανότατα. Θα το κάνω vlog. Και μου λες ευχαριστώ θέκλα μου πολύ για τα όμορφα σου λόγια, αν υπομονώ. Ήθελα να σου πω και κάτι που με έχει πειράξει πολύ και το ξέχασα. Τον τελευταίο χρόνο, αυτό το αφεντικό, πάνω σε σκηνέ ζήλια που έχω κάνει, μου έχει μιλήσει πολύ άσχημα. Ενώ δεν ξέρει για την κατάθλιψή μου, γιατί δεν έχω νιώσει την ανάγκη να του μιλήσω για όσα μου συμβαίνουν, γιατί πολλέ φορέ ήθελα να τον νιώθω δίπλα μου, αλλά δεν ήταν. Την πρώτη φορά είχα πει και μου είπε ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα και να τον αφήσω ήσυχο, και μετά με παρακαλούσε και μου ζητούσε συγγνώμε. Και πριν λίγε μέρε μου είπε ότι δεν τον εμπιστεύομαι, επειδή η κρίση μου και η σκέψη μου είναι θολή. Αυτό. Δεν είναι gaslighting. Σε ευχαριστώ πάλι, θέκλα μου πάρα πολύ. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις πει σε αυτόν για την κατάθλιψή σου, αλλά αυτό σου έχει πει με κακό τρόπο, δηλαδή σου το έχει πει δεικτικά, ότι έχεις πρόβλημα γιατί έχεις ψυχολογικά προβλήματα και επειδή έχεις ψυχολογικά προβλήματα δεν πιστεύει σε αυτόν τον τόσο αξιόπιστο άντρα, και επειδή έχεις ψυχολογικά προβλήματα και καλά, όπως το λέει αυτός που το λέει σαν κατηγορία, δεν το λέει σαν μια διαπίστωση, ε, η κρίση σου είναι θολή και γι' αυτό δεν τον εμπιστεύεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή. Θέλω να παρακαλέσω να είσαστε πολύ προσεκτικοί στα σχόλια. Ε, δεν θέλω να διαβάσω σχόλια κατάκρισης προς την κοπέλα. Ούτε και ένα δεν θέλω να διαβάσω. Θέλω να διαβάσω μόνο σχόλια υποστήριξης. Ξέρω πως ακούγεται δικτατορικό και αυταρχικό αυτό που λέω, έχω λόγο όμως. Αυτή η ιστορία με συγκλώνησε. Γιατί είναι textbook story για τη συνεξάρτηση. Δηλαδή είναι σαν να έχει γραφτεί ειδικά αυτή η ιστορία. Είναι, αληθινό mail αυτό που έχω λάβει σήμερα. Και το έκανα άμεσα. Σα είπα ότι αυτέ τι μέρε επειδή γράφω δεν μπορώ να κάνω τα παλιά mail. Οπότε όταν έρθει κάτι και το πιάσει το μάτι μου, το κάνω. Ήρθε σήμερα αυτό το mail και έπαθα την πλάκα μου. Γιατί ακριβώς η κοπέλα καταγράφει σκηνή προς σκηνή πώς δημιουργείται μία συνεξαρτόμενη προσωπικότητα, μία γυναίκα που απαγαπάει υπερβολικά και α καταδέχεται και δέχεται και αποδέχεται τα έσχιστα από τους συντρόφους της και δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει. Γιατί δεν πιστεύει πως της αξίζει η αγάπη, δεν έχει χορτάσει την αγάπη την εποχή που έπρεπε να τη χορτάσει. Όταν φέρνουμε παιδιά στον κόσμο τα λούζουμε με αγάπη, τα γεμίζουμε με αγάπη, συνδεόμαστε συναισθηματικά ασφαλώς μαζί τους και είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας ο ασφαλής συναισθηματικός δεσμός που χτίζουμε μαζί τους. Στην περίπτωση όμως την δική σου αγαπημένη μου, Η γονή σου λόγω άγνοιας και λόγω θεμάτων εθισμού και προφανώς συνεξάρτησης, γιατί συνήθως ε, ένας αλκοολικός πατέρας είναι παντρεμένος με μια συνεξαρτώμενη μητέρα, η οποία συνεξαρτώμενη μητέρα δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά της από τον αλκοολισμό του πατέρα. Δεν μας λες κάτι για τη μητέρα σου συγκεκριμένο, αλλά αν η μητέρα σου δεν ήταν συνεξαρτώμενη από τον εθισμένο άνδρα της, θα σας προστάτευε ή θα σε προστάτευε. Δεν γράφει για τον αδερφό σου ιδιαίτερα πράγματα. Λε όμω ότι ήταν και τον αδερφό σου. Θα προστάτευε τα παιδιά τη από την εξάρτηση του άντρα τη. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Δεν φταίει το παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια η οποία κάνει τα πάντα για να του προκαλέσει ανασφάλειες, χαμηλή αυτοεκτίμηση και συνεξάρτηση. Και το κομμάτι ενό παιδιού βρέφους το οποίο μένει στη γιαγιά για μήνες μέχρι να εγκατασταθούν οι γονείς στην Ελλάδα και μετά να έρθουν να το πάρουν, η ψυχική του κατάσταση είναι πολύ πιθανό να έχει βιωθεί τραυματικά. Να το, το έχει βιώσει ω τραύμα αυτό το μόρο. Εγώ θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά το, τον Αύγουστο του 2000, όταν ήταν η Κυριακή 6 μηνών, είχαμε πάει ένα ταξίδι μία εβδομάδα με τον πατέρα τη στη Τσεχία. Μία εβδομάδα μόνο. Ήταν μια περίοδο εκείνη στην οποία είχαμε καυγάδε. Είχαμε καυγάδε και από την εγκυμοσύνη τη Κυριακή και μόλι γεννήθηκε. Και στη προσπάθειά μα να έρθουμε πιο κοντά ω ζευγάρι, πήγαμε ένα ταξίδι. Την Κυριακή κουτσά στραβά τη θύλασα 6 μήνε μόνο. Το Λάζαρο τον έχω θυλάσει 16 μήνε. Την Κυριακή μόνο 6. Γιατί η ψυχική μου κατάσταση δεν ήταν καλή τότε και ένιωθα ότι θα έκανα κακό στο παιδί αν το θύλαζα περισσότερο. Γιατί ό,τι νευροδιαβιβαστέ υπάρχουν μέσα στο αίμα μα, ό,τι συναισθήματα νιώθουμε, μεταφέρονται διαμέσου του μητρικού γάλακτο στο παιδί. Την Κυριακή την είχα θυλάσει με αποκλειστικό μητρικό θυλασμό μέχρι τριών μηνών και από τριών μηνών μέχρι έξι με μειχτό θυλασμό. Είναι ώρες που έλειπα της έδινα ξένο γάλα και όταν την έβλεπα τη θύλαζα. Ενώ τους πρώτους τρεις μήνες που δούλευα πάλι έβγαζα το γάλα στη δουλειά και το στελνά για το μωρό. Λοιπόν, εφτά, βράδια δεν μας είχε δει το μωρό. Όταν επιστρέψαμε, και ήταν στο σπίτι με τους γονείς μου, τον αδερφό τη, και ήταν και μια κυρία που ήταν για να προσέχει τα παιδιά τότε. Όταν επιστρέψαμε, το βράδυ που επιστρέψαμε, η Κυριακή έδειξε τρομερή απέχθεια προς εμένα. Δεν ήθελε να με αγγίξει. Πήγαινε να την... Ήταν έξι μηνών μόνο. Πήγαινα να την αγκαλιάσω, πήγαινα να τη φιλήσω και με αποστρεφόταν. Γιατί προφανώς το μωρό βίωσε τραυματικά τον αποχωρισμό που είχε από τη μάνα της εκείνη τη βδομάδα και εννοείται ότι δεν ήθελε να θυλάσει κιόλα. Εννοείται ότι κόπηκε και εκεί και ο θυλασμό. Γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί αν για μια βδομάδα μόνο έλειψε η μάνα του μωρού και το μωρό το βίωσε έτσι το βρέφο το εξήμινο, σκέψου στη δική σου περίπτωση που έλειψαν για μήνε. Εντάξει. ζητώ συγγνώμη στην κόρη μου και δημόσια για αυτό που είχα κάνει τότε, για το ότι δεν ήμουν αρκετά όρημη μητέρα για να βάλω το καλό των παιδιών μου πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό το λόγο σας λέω πολλές φορές να μην κάνετε παιδιά πρωτού βρείτε τον εαυτό σας και πρωτού οριμάσετε. Ήμουνα μόλις 2000, ήμουνα 25 χρονών. Ε, και το λέω και στα δικά μου τα παιδιά και στα νεαρά τα παιδιά που είναι εδώ στο κανάλι, μην βιαστείτε να κάνετε οικογένεια, γιατί δεν είναι ονειρικό να είναι νεαροί οι μπορεί να είναι και εφιαλτικό. Λοιπόν, ο λόγος που δεν θέλω να υπάρχουν επικριτικά σχόλια για την κοπέλα είναι γιατί είχε όλη την καλή διάθεση, όλη την καλή πρόθεση να κάνει τις σωστές επιλογές στη ζωή της, όμως δεν είχε καθόλου σωστά θεμέλια. Δεν είχε καθόλου σωστά θεμέλια από την οικογένεια. Ούτε και υποστήριξη δεν είχε από την οικογένεια. Από πού να το ξεκινήσω και πού να το τελειώσω. Από το γεγονός ότι την έδερναν, από το γεγονός ότι την πίεζαν να είναι η καλύτερη μαθήτρια του σχολείου για να την αγαπάνε. Από το γεγονός ότι το άλλο το παιδί το γέννησαν και το είχαν συνέχεια μαζί τους ενώ αυτήν την είχαν στείλει στη γιαγιά. Άρα είναι φυσιολογικό να ζήλευε το μικρό της αδερφό επειδή εκείνο λόγω θέση ήταν σε καλύτερη μοίρα ή ίσως και λόγω φίλου, δεν ξέρω. Από το γεγονό ότι όταν έκανε την πρώτη τη σχέση δεν μπορούσε να μιλήσει στου γονεί τη για αυτήν επειδή δεν είχαν ανοιχτή επικοινωνία από το γεγονός ότι οι γονείς της της έλεγαν να μην πάει να σπουδάσει γιατί δεν είχαν λεφτά να της δώσουν και της έλεγαν να επέστρεψε πίσω και μη σπουδάσει. Ε, το γεγονός ότι ε, χρειάστηκε να εργαστεί από τον πρώτο χρόνο, από το πρώτο εξάμεινο που πήγε να σπουδάσει, ε, ήταν κάτι το οποίο την εξέθεσε σε μεγαλύτερους κινδύνους. Γιατί αν πας σε ένα εργασιακό χώρο και είσαι 18 ετών, είσαι 19 ετών, είσαι 20 ετών, είσαι 21 ετών, και είσαι ακόμη. Ε, Στα 18 τη νομίζω είχε πάει. Γιατί λέει ότι τα δύο χρόνια. Θυμάμαι καλά τα δύο χρόνια στη δουλειά και μετά τα φτιάξαμε Την έπεισε να τα φτιάξουν ο πρώτο ο παντρεμένο. Πηγαίνοντα ένα έφηβο σε μια δουλειά, αποκτά τα χρήματα από τη δουλειά που του δίνουν την ανεξαρτησία ώστε να μπορέσει να σπουδάσει εφόσον οι γονεί του δεν το στηρίζουν. Απ' την άλλη όμω δεν έχει ακόμη την κρίση και την οριμότητα που έχει ένας μεγαλύτερος άνθρωπος ώστε να μπορέσει να αποφύγει τις κακοτοπιές της ζωής. Και μιλάμε για ένα μωρό, ναι, 18 χρονών μωρό θα το πω, ναι, Για ένα κοριτσάκι, για ένα μωρό, το οποίο είχε τόσο πολύ ανάγκη την αγάπη, την οποία δεν πήρε από τους γονείς του, δεν πήρε από την πρώτη τη σχέση και βρέθηκε αυτός ο επιτίδιος ο παντρεμένος να, τη... να την πείσει πως θα της την έδινε. Και τι τη έδωσε, τη έδωσε αυτό που είχε ανάγκη: να νιώσει όμορφη, να νιώσει σπουδαία, να νιώσει αποδεκτή. Πρέπει εμεί οι ίδιοι να δίνουμε αγάπη στα παιδιά μα. Εμεί οι ίδιοι οι γονεί να κάνουμε τα παιδιά μα να νιώθουν όμορφα, σπουδαία και αποδεκτά. Για να μην έχουν ανάγκη να το πάρουν αυτό, αυτό από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, ο οποίο θα. Μάθει τι αδυναμίε του και θα τι χρησιμοποιήσει εναντίον του. Χαρακτηριστικό το ότι όταν του είπε, Ότι ξέρει, Κατάγομαι από την Αλβανία και ντρέπομαι να το πω, τη είπε, Α, τώρα σε αγαπώ πιο πολύ. Δηλαδή, πιθανότατα γνωρίζοντα αυτή σου την αδυναμία και αποδεχόμενο την, τουλάχιστον λεχτικά, σε κάνω να νιώθει καλύτερα και σε κάνω να με θέλει περισσότερο και σε κερδίζω. Είμαι σίγουρη ότι είσαι μια πολύ έξυπνη κοπέλα. Αυτό διαφαίνεται από τα γραπτά σου, τα οποία δεν είχαν κανένα ούτε ορθογραφικό, ούτε συντακτικό λάθο. Διαφαίνεται και από τον τρόπο έκφραση σου. Είναι εξαιρετικό το, το γραπτό που φαντάζομαι το έγραψε και αναστατωμένη σε ένα mail. Ε, δεν έχω βρει ούτε ένα λεκτικό λάθο, πράγμα σπάνιο. Συμβαίνει και σε άλλα mail, αλλά δεν είναι να το πω και αυτό. Ε, Κατάφερε να σπουδάσει, είσαι 30 χρονών. Είχε τρει σχέσει μέχρι τώρα οι οποίε είναι τραυματικότατε. Και η πρώτη σου σχέση που είχε με εκείνον το παιδί που ήταν ωραίο του χωριού και το παλιό παιδό του παιδιού. Και η σχέση με τον παντρεμένο τον επιτίδιο που ολοβλακίε έλεγε και άλλα έλεγε και άλλα έκανε και άλλα εννοούσε. Και η σχέση σου τώρα με τον ε, αφεντικό σου από την προηγούμενη δουλειά, ο οποίο ξεκάθαρα είναι άλλων Σε ήθελε και σένα, Έκανε και παιδί με τη φιλενάδα του, πηγαίνει και με άλλες, δεν σε σέβεται, δεν σε χτιμάει, δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει αν έχεις κατάθλιψη. Τι είδους ερωτικός σύντροφος που μας αγαπάει είναι αυτός που περνά με κατάθλιψη και δεν το αντιλαμβάνεται. Αυτό που μόνο, από μόνο του είναι ένδειξη ότι δεν μας αγαπάει. Εσύ αγάπη μου αγαπάς υπερβολικά, αγάπησες υπερβολικά και τους τρεις αδιάγνωστους και ακατάλληλους συντρόφους για σένα. Του αγάπησε υπερβολικά επειδή έχει μεγαλώσει στο περιβάλλον που έχει μεγαλώσει. το περιβάλλον που έχεις μεγαλώσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που έκανε ψυχοθεραπεία και που έκανε την αγωγή για την κατάθλιψη. Θέλω όμω να μα υποσχεθεί όλου εδώ στο κανάλι πω θα συνεχίσει να είσαι στην παρέα μα και με την πρώτη ευκαιρία θα κάνει ακόμη περισσότερη ψυχοθεραπεία. Ίσως να κάνει και σε κάποιο ψυχολόγο ή κάποια ψυχολόγο που να εξειδικεύεται σε θέματα συνεξάρτησης ή να έχει μεγαλύτερη πείρα σε θέματα συνεξάρτησης. Τηλεφώνα και στο 15900 είναι στην Ελλάδα, στην Κύπρο είναι 1440. Στην Εθνική Γραμμή για τη Βία στην Οικογένεια, για να μάθεις στην περιοχή που βρίσκεσαι, υπάρχουν συναντήσεις ή δωρεά ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες για να λάβεις μέρος. Χαίρομαι που έχεις διοριστεί. Ε, έστω και προσωρινά, αλλά γιατί θα φύγεις από εκείνο το χώρο, μην επιστρέψεις στο χώρο του εγκλήματος, μην επιστρέψεις ξανά στη δουλειά αυτού του ανθρώπου, ο οποίο σου έχει αποδείξει με πάρα πολλού τρόπους ότι δεν σε αγαπάει πραγματικά και ότι δεν σου κάνει καλό. Δώσε το χρόνο να τα βρει με τον εαυτό σου, να εστιαστείς στον εαυτό σου, να γλύψεις τις πληγές σου, αγάπη μου, και η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Προσπάθησε να μην έχεις καμία οικονομική εξάρτηση από κανέναν άντρα πήγαινε να μείνει έστω και σε μια τρύπα, έστω και αν είναι ένα δωμάτιο που νοικιάζει σε ένα σπίτι που μένουν κι άλλοι, ξέρω άλλε εργαζόμενε κοπέλε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έστω και αν δεν είναι καλέ συνθήκε, προκειμένου να μην εξαρτάσαι οικονομικά από άνδρε, οι οποίοι θα σε εκμεταλλευτούν συστηματικά όπω έχει συμβεί. Ε, από τον πρώτο, τον παντρεμένο, δεν εξαρτώσουν οικονομικά. Από το δεύτερο, όμω, από τη στιγμή που σου, εξαρτώσουν οικονομικά. Και πάει να ανοίξει τη πόλη που εργάζεσαι σε δουλειά ή όχι, κόψε κάθε σχέση και προσπάθησε να χτίσεις ένα-δυο υγιείς φιλίες με ανθρώπους που να έχουν θετική επίδραση πάνω σου και να εστιαστείς στη ψυχοθεραπεία. Θέλεις να αναρρώσεις. Να αναρρώσεις από την αρρώστια της συνεξάρτησης. Να αναρρώσεις από τη συνεχόμενη και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση σου μέσα από αυτές τις κακοποιητικές σχέσεις. Αγάπη μου, μπορείς να γυρίσεις τη ζωή σου ανάποδα. Μπορείς να γυρίσεις τη ζωή σου, να κάνεις 180 μοίρες στροφή στη ζωή σου. Μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου από εδώ και πέρα ως μια δυνατή, ανεξάρτητη γυναίκα με ψηλή αυτοεκτίμηση, με καλή αυτοικόνα που δεν θα καταδέχεται κανένας να την αγγίζει, που δεν την αγαπάει και δεν τη σέβεται και δεν την εκτιμάει ως μια γυναίκα που να σταματάει να αγαπάει υπερβολικά, να αγαπά ανταποδοτικά. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι αγαπάμε περισσότερο από όσο αξίζει τους άλλους ανθρώπους και δίνουμε πολλά περισσότερα από όσα παίρνουμε και πολλές φορές δεν παίρνουμε και τίποτα. Εστιάσου κόρη μου στη ψυχοθεραπεία σου. Θα σου το πω αυτό και μπορεί να, να φανεί και πολύ έτσι... έντονο αυτό που λέω, σε κάποια φάση είχα συνεργαστεί σε μια δουλειά. Γιατί έχω κι εγώ αλλάξει πολλέ δουλειέ, Δεν ήταν πελάτη σαν κοπέλα, ήταν μια κοπέλα σε, σε κάποιο χώρο που είχα εργαστεί, η οποία α, δούλευε ε, ω χορεύτρια σε καπαρέ για κάποια χρόνια προτού γνωρίσει τον άντρα τη. Ε, Γνώρισε τον άντρα τη, έφυγε από τη δουλειά στο καπαρέ και έκανε οικογένεια. Και είναι μία από τις καλύτερες μητέρες και καλύτερες συζύγους που γνωρίζω, γιατί είχα κάνει αρκετή παρέα μαζί της. Δεν είναι η Κύπρια κοπέλα είναι από μια χώρα άλλη. Είχε έρθει στην Κύπρο για αυτή τη δουλειά. Υπήρχε φτώχεια πολύ στη χώρα της τότε. Ε, και το συζητήσαμε πολλές φορές το θέμα και μου είπε ότι είχε βρει ένα πολύ καλό ψυχολόγο στον οποίο πήγαινε μετά που έφυγε από εκείνη τη δουλειά, τη βοήθησε να ξαναχτίσει την αυτοικόνα της, την αυτοεκτίμηση της και να αγαπήσει ξανά τον εαυτό της, να θεραπεύσει τα ψυχικά τραύματα που της άφησε η εργασία αυτή, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει χορεύτηρα σε ε, ήταν και επιπληρωμή. Ήταν ένας τρόπος έμμεσος αυτός για, να... για το εμπόριο, για να παρουσιαστούν οι εργάτριες και οι εργάτες του σεξ στην Κύπρο τότε διαφορετικά. Μιλάμε για εμπόριο, για εμπόριο ανθρώπων. Και κατάφερε αυτή η κοπέλα να έχει μια πολύ ισορροπημένη ζωή και μια ισορροπημένη οικογένεια και υγιή σχέση με τον άντρα της. Άμα τα κατάφερε αυτή, μπορεί να τα καταφέρεις και εσύ. Ε, χωρίς να υποτιμώ τα δικά σου τραύματα, χωρίς να υποτιμώ πόσο έχεις, ψυχ... έχεις τραυματιστεί ψυχικά, αλλά θεωρώ ότι εξίσου είχε τραυματιστεί και εκείνη η κοπέλα, που έχει ζήσει για εκείνα τα δύο-τρία χρόνια που έχει ζήσει σε εκείνη τη δουλειά. Έχεις την αγάπη μου, έχεις μια πολύ μεγάλη και σφιχτή νοηρή αγκαλιά από όλου μας. Πίστεψε αγάπη μου ότι μπορείς, μπορείς να ξεφύγεις από το φαύλο κύκλο της συνεξάρτησης και χρειάζεσαι εντατική ψυχοθεραπεία. Μπορεί η ψυχοθεραπεία που έχει κάνει με το ψυχίατρο να σε έχει φέρει μέχρι ενό σημείου, όμως, χρειάζεσαι περισσότερο. Σου είπα, υπάρχουν οι δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες, υπάρχει το βίντεο που είναι για τις δωρεάν δομές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Ψάξε το καλά. Τώρα θέλω να ξεκινήσεις το νέο project της ζωής σου, που να είναι το project της αναστήλωσης του εαυτού σου, να είναι αυτή η προτεραιότητά σου, όχι εγκόμενη, παντρεμένη, ελεύθερη, με φιλενάδε, με δεν ξέρω ό, τι άλλε κρεμότητε και βλακίε. Βρε τον εαυτό σου. Και αν δεν το έχει διαβάσει το βιβλίο Γυναίκε αγαπούν Πολύ τη Ρώπι Νόργουτ, ψάξε να το βρει να το διαβάσει και εσείς και οι υπόλοιποι που παρακολουθείτε το βίντεο. Ο τίτλο είναι Γυναίκε Παγαπούν Πολύ. Η συγγραφέα είναι η Robin Νόργουτ. Δεν θέλω να δω κανένα σχόλιο το οποίο να είναι επιθετικό προ την κοπέλα. Δεν επαναθυματοποιούμε το θύμα της κακοποίησης και δεν επιτεθέμεθα στο συνεξαρτόμενο πρόσωπο το οποίο στην πραγματικότητα βιώνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Του το έχουν πει οι γονείς του ότι δεν αξίζεις να αγαπηθείς, δεν είσαι αρκετά καλή, δεν είσαι αρκετά, αγαπητική, δεν είσαι αρκετά ελκυστική, δεν είσαι αρκετά αγαπητή και χρειάζεται να κάνεις περισσότερα πράγματα για να αγαπηθείς. Το πίστεψε αυτό το πράγμα και ανέχτηκε όλες αυτές τις καταστάσεις. Την αγάπη μου σε όλους.